Την ώρα που το μέλλον του ένιωσα στο Ηράκλειο, ακροβατή πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί, οι θετικές εξελίξεις από τις Βρυξέλλες για την ανανέωση της πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Σχολείου για τα επόμενα 3 χρόνια αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί για τη διεκδίκηση της παραμονής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στο Ηράκλειο, ζήτημα που επικεντρώνονται πλέον οι προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις για την απομάκρυνση της έδρας του οργανισμού από το Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται ότι το Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Ηράκλειο λειτουργεί καλά, ότι το Ηράκλειο και η Ελλάδα αξίζουν σε εισαγωγικά να έχουν Ευρωπαϊκό Σχολείο. Ήτανε άθλος. Είναι μια εξέλιξη που προδιαθέτει, αν θέλετε, τη δράση που πρέπει να κάνουμε παρακάτω. Είναι ενθαρρυντικό αυτό η παραμονή του Ευρωπαϊκού Σχολείου για παραμονή και φιλονίζα στο Ηράκλειο. Μετά το πράσινο φως από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Σχολείων στην Κοπεχάγη, επικρατεί αέρας αισιοδοξία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι συγκρότησαν μέτωπο υπεράσπισης του Ευρωπαϊκού Σχολείου, φτάνοντας μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού, κερδίζοντας και αυτή τη μάχη. Όταν λειτουργήσουμε ενωτικά και σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Ήδη είμαστε στη διαδικασία να κλείσουμε με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ένα ραντεβού παρουσία και του Διευθύντου Γραφείου του Πρωθυπουργού τις επόμενες μέρες για να δούμε αν και ευελπιστώ ότι θα έχουμε και μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την παραμονή του ενίστα στο Ηράκλειο. Βεβαίως τώρα με την πιστοποίηση έχουμε ένα πιο ισχυρό χαρτί στο τραπέζι διαπραγμάτευση για την παραμονή της έδρας του ΕΝΙΖΑ στο Ηράκλειο. Υπέρ της παραμονής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στο Ηράκλειο τάστηκε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, με παρέμβασή του προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο των Ευρωπημελητηρίων, ζητά την ανάκληση της απόφασης που ελήφθη από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο Απρίλιο. Στην επιστολή του, ο κ. Μίχαλος δίνει μεταξύ άλλων ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες της απομάκρυνσης του ΕΝΙΣΑ τόσο για την Κρήτη, όσο και για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αποκέντρωση.